Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, πώς είστε? Έχω σπάσει τα νεύρα μου γιατί ψάχνω να βρω το ηχητικό σου από τις εκτελέσεις προχθές των Πέναντις και ειδικά του Τσιμίκα, ας πούμε, που ήθελα να το βάλω και δεν το βρίσκω, ρε φίλε, πουθενά, δεν το έχουν ανεβάσει. Τώρα στο λέω στον αέρα, δεν πειράζει, αλλά okay, ενώ από τον Άγγλο το βρήκα. Μετέφρασα από το Sky, τέλος πάντων, που μετέφρασα. Το δικό σου δεν το βρίσκω. Το έχω χτυπήσει 10 με 10 διαφορετικούς τρόπους στο YouTube. Μου κάνει εντύπωση. Έχει το προηγούμενο, το Καραμπάο, και όλο αυτό το σκηνικό με τα πέναντι κτλ. Δεν έχει όμως Liverpool, Chelsea, Τσιμίκας κτλ. Τέλος πάντων. Αν το βρει κανένας που μας ακούει να και το καταφέρει να μου το στείλει. Από χθες το ψάχνω το βράδυ. Έχει παλιά, δεν έχει το δικό σου τελευταίο. Περίεργο. Ναι, κάτσε τώρα. Στο YouTube δεν είναι βασμένο, εκτός αν το έχει κανένα site, ας πούμε, κομμένο όπως ένα. Το βρήκα εδώ τώρα, μου το έστειλε ο Κώστος, ακούσε από το πρώτο θέμα. Το βρήκα, ρε φίλε. Εντάξει. Αλλά στο YouTube έτσι να το βρεις, να το ψάξεις έτσι όπως να το χτυπήσεις, ας πούμε, δεν υπάρχει. Δικό σου. Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Τσόχο? Τι γίνεται, κύριε? Το πρώτο σχόλιο που θέλω είναι για τον αποκλεισμό του Αετοκούμπου. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Εντάξει, το μόνο που δεν έκανε είναι να καταπιεί σπαθιά. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, πολύ μόνος. Mm. Και εντάξει, και λείπει ο Μίτλετον. Έλειψε σε αυτή τη σειρά πολύ ο Μίτλετον, που είναι, ας πούμε, το νούμερο 2. Ναι, ο πιο καλός συμπαραστάτης του. Mm. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ομάδα δεν έχει καθόλου βάθος. Δηλαδή, ρε παιδί μου, οι ομάδες του NBA συνήθως έχουν έναν έκτο παίχτη, που είναι ένας καλός παίχτης. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Είναι πολύ one man show ομάδα για να κάνει 2 στα 2 πρωταθλήματα. Δεν είναι απλό επιτεύγμα να πάρει 2 συνεχόμενα πρωταθλήματα στο NBA. Δεν φτάνει, όσο καλός και να είναι ένας παίχτης, να πάρει 2 πρωταθλήματα όταν είσαι τόσο άδειος. Δεν γινόταν. Να σου πω την αλήθεια, εγώ μετά το πρώτο παιχνίδι είπα ότι σε αυτή τη σειρά και με μειονέκτημα έδρας δεν βλέπω, και εσύ και εδώ στο πρώτο παιχνίδι η Μιλγουόκι, δεν βλέπω πως θα περάσουν. Ναι. Ναι, εσύ, εντάξει. Είναι πολύ πιο γεμάτο το απέναντι ρόστερ. Εντάξει, βέβαια χρειάστηκε και σε εκείνο το τρίτο μάτσο, στο έκτο μάτσο, το 3-3, ο Τέιτουμ να κάνει έσχη. Έσχη. Ενώ χθες δεν ήταν και τόσο καλός, εντάξει. Όχι, ναι. Χθες δεν το είδα και πολύ καλά γιατί είχε εκπομπή. Είδα του ξενυχτιού, έχω δει περισσότερο. Είδες το άλλο μετά τους 30 πόντους που έβαγε στο κεφάλι ο Κρις Πολ από τον Ντόνσιτς. Ναι. Με εξαίρεση το 1-1 που το παράτησα στο ημίχρονο. Γιατί φαινόταν, έκανε μπάμ ότι οι Celtics θα κερδίσουν περίπατο. Το δεύτερο μάτς σειρά. Τα άλλα τα είδα και είναι, επειδή μου εμφανέστατη η γύμνια πίσω από τον Γιάννη σε αυτήν την ομάδα. Ναι. Ειδικά όταν τώρα που έλεγε και ο Μίτλετον ήταν. Δεν γινόταν. Εντάξει, δεν γινόταν. Θα ήταν θαύμα. Δηλαδή πραγματικά θα έπρεπε να καταπιεί σπαθιά. Εντάξει, οι Warriors θα το πάρουνε. Και θα είναι και το δίκιο αυτό. Λοιπόν, ναι. Πάμε στο τελικό του Σαββάτου. Έχω εδώ, σ' ακούω εδώ. Παίρνει φορά, ναι. Αυτός εδώ. Και έχω φύγει, ναι. Γιατί λέω το πήραμε. Μανέ. Εκτελεί ο Μεντί, κάνει την επέμβαση. Και το ακούω φεύγοντας, γιατί ξέρεις, πήγα να φτιαχτώ λίγο στο μπάνιο και να φύγω, ρε παιδί μου. Λέω, είχα και μια δουλειά, λέω το βάλε ο Μανέ. Μόλις λες ότι ο Μανέ πάει στην μπάλα, λέω εντάξει, τελείωσε, ναι. Το πήραμε. Και το χάνει ο Μανέ. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ το πίστευα, γιατί είναι η άβρα του στη φετινή σεζόν να πετυχαίνει πέναλτι τίτλων. Και λέω, να κοίτα να δεις πως γράφεται η ιστορία, γιατί το ποδόσφαιρο του αρέσει να γράφει ιστορίες ωραίες. Κοίτα να δεις, λέω, με ένα δικό του πέναλτι η Σενεγάλη πήρε Κόπα Αφρικα. Τώρα θα έρθει και ένα δικό του πέναλτι για να πάρει Λίβερπουλ μετά από 16 χρόνια κύπελλο, και το μόνο τρόπο που δεν είχε αυτή η έκδοση της Λίβερπουλ, του Κλόπ και των υπολείπων. Ναι. Και εγώ είχα την αίσθηση ότι θα το βάλει. Δεν το έβαλε όμως, για να συνεχιστεί το θρέλερ, για να συνεχιστεί το δράμα και για να πάρει όλα τα credit του κόσμου αυτό το παιδί, που αν σκεφτείς όλη την ιστορία,
όλη την ιστορία, ακόμα και την ιστορία αυτού του μάτς μόνο να απομονώσεις, είναι ευλογημένο αυτό το παιδί. Δηλαδή τώρα να σε ρωτήσει ο προπονητής αν θες να εκτελέσεις πέναλτι και να του πεις ναι το έβδομο. Ναι, ναι. Είναι... Δεν ξέρω αν την έχει πει ποτέ ποδοσφαιριστής αυτή την απάντηση. Δηλαδή εγώ αν ήμουν Κλοπ, θα έλεγα αυτός μου απάντησε ναι το έβδομο. Ή δεν είναι καλά, η πίεση τον έχει καταβάλει, ή έχει ξεχάσει ότι εκτελούμε πέντε. Ή δεν θέλει, και για να μου πει, για να μην μου πει δεν θέλω και φανεί λίγους, μου λέει ναι θέλω το έβδομο, που ξέρει ότι δεν θα το εκτελέσει. Δηλαδή αυτά σκέφτεσαι όταν εκεί που κρίνει ένα τίτλο και εσύ ψάχνεις ως προπονητής να βρεις πέντε να εκτελέσουν και τους ρωτάς, ο ένας από αυτούς σου απαντάει ναι το έβδομο. Δες τι, ποιο έβδομο ρε φίλε. Και έχει προηγηθεί. Θες, δεν θέλω. Ναι. Είναι ο τυχερός μου αριθμός. Αυτό δεν το εξήγησε την ώρα που το απάντησε. Ένας ακόμα που έχει το 7. Δηλαδή όλοι το 7 ρε φίλε. Όλοι το 7. Τι έχει αυτό το 7 δεν ξέρω. Εγώ έχω το 8. Εσύ έχεις το 8. Το έχω εξήγηση. Έτσι δεν είναι. Μάζε. Όχι. Δεν θυμάμαι. Γιατί είναι ο μοναδικός αριθμός. Εντάξει το 0 τώρα δεν μετράει. Ο μοναδικός αριθμός ο οποίος, αν μπεις μέσα του, με όποιον τρόπο και αν το γράψει κάποιος, αν μπεις μέσα του δεν μπορείς να ξεφύγεις. Από όλους τους υπόλοιπους αριθμούς ξεφεύγεις από κάπου. Φεύγεις δηλαδή. Υπάρχει έξοδος κινδύνου. Στο 8 δεν υπάρχει. Αυτό το έχεις συζητήσει με κάποιον ειδικό? Όχι, μόνος μου. Καθήμενο στον καναπέ. Όχι. Να σου πει ρε παιδί μου πως εξηγείται, πως ερμηνεύεται ότι έχει κάνει αυτή τη σκέψη. Αλήθεια είναι, ναι, αυτό δεν το έχω ούτε και το άξα πουθενά. Εγώ το δηλαδή το έψαξα και το 8 από μικρός, από μικρός. Μα γι' αυτό σου λέω. Δεν είχα καμιά αμφιβολία. Πού να το άκουσες αυτό? Λοιπόν, έχει προηγηθεί αυτό. Κάτσε να το ακούσουμε όλο. Τι μέσα. 5-5. Ο Μάουντ εκτελεί ο Άλισον. Από κρουσάρα κάνει ο Άλισον. Ναι. Γονατίζει και ευχαριστεί το Θεό. Με το αριστερό χέρι από κρουσάρα. Ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να γράψει ιστορία για τη Λίβερπουλ. 16 χρόνια μετά το τελευταίο της τρόπαιο. Ο Τσιμίκας φεύγει για το τρόπαιο και στέλνει το τρόπαιο στο Λίβερπουλ. Τι ιστορία για τον Έλληνα! Ο Κώστας Τσιμίκας είναι ο ήρωας της Λίβερπουλ! Η Λίβερπουλ είναι κυπελούχος Αγγλία για το 2022! 16 χρόνια μετά, όπως και τότε με τον Στίβεν Τζέραρτ στη διαδικασία των πέναλτι, έτσι και τώρα, όλοι σπέβδουν να αγκαλιάσουν τον Τσιμίκα! Τον Τσιμίκα! Άλλο που δεν ήθελε ο Τσιμίκας να είναι πρωταγωνιστής αυτό, ρε φίλε! Μπράβο, 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 ναι, πραγματικά! Ναι. Τώρα που το σκέφτομαι, με πήγαν τα πέναλτι φέτος. Ναι. Είναι δεύτερη φορά που περιγράφω πέναλτι φέτος. Και πάω. Την πρώτη έσπασε την κατάρα ο ΠΑΟΚ, που δεν είχε περάσει ποτέ, και τη δεύτερη ένας Έλληνας έκανε τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας 150 χρόνια ιστορίας. Ναι, όντως, ναι, όντως. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, είναι η ευλογία της στιγμής, ρε παιδί μου, είναι το όνειρο, πώς να το πω, δηλαδή είναι το κάρμα του παιδιού αυτού, η υπομονή που έκανε, η επιμονή που έδειξε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχω ξαναπεί ότι αυτό το παιδί την κυνήγησε την τύχη του μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Ξαναλέω πόσο δύσκολα είχε περάσει και πόσο τσαγανό είχε όταν ήταν μικρό, που αρνήθηκε, κοπανήθηκε, κινδύνευσε ακόμα και η καριέρα του λέγοντας δεν πάω σε εντός εισαγωγικών μικρές ελληνικές ομάδες δανεικός, ή αφήστε με ελεύθερο αν δεν με θέλετε εδώ στον Ολυμπιακό, ή αφήστε με να βρω εγώ ομάδα στο εξωτερικό που θα πάω να παίξω δανεικός για να ανοίξει το κεφάλι μου. Και όταν είσαι 19 χρονών και δεν έχεις παίξει παρά μόνο λίγο στις ΣΕΡΕΣ και στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, το να λες ότι θα βρω ομάδα στο εξωτερικό να πάω να παίξω, δεν είναι απλό. Και αυτό το παιδί βρέθηκε στη Δανία, διότι εκεί μπόρεσε να βρει ο μάνατζερ του που τον στήριξε πάρα πολύ σε αυτήν την απόφαση, την πρώτη χρονιά, και επέμενε ξανά για εξωτερικό και το επόμενο καλοκαίρι,
Εκεί κοντραρίστηκε πάρα πολύ και τελικά ξαναβγήκε νικητής από την κόντρα και πήγε στη Βίλεμ. Και αυτή είναι η απόφαση που αλλάζει την ιστορία του και την καριέρα του. Στη Βίλεμ κάνει παπάδες, βγαίνει δεύτερος καλύτερος αριστερός μπακ του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Ο Μαρτίνς που μόλις έχει έρθει στον Ολυμπιακό του τον δείχνουν και λέει τι είναι αυτός, γιατί τι κάνει εκεί, γιατί δεν τον θέλετε εδώ. Την πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό στην αρχή είναι λίγο ψαρωμένος ο Τσιμίκας και ο Μαρτίνς δέχεται και κριτική που αρχίζει και τον χρησιμοποιεί πολύ έναντι του Κουτρί που τότε ήταν βασικός και έκανε και καλά πράγματα και ερχόντουσαν και γραφόντουσαν και προτάσεις που θα έρθουν και πράγματα για μεταγραφή στον Κούτρι. Αλλά ο Μαρτίνς επέμενε όσο περνούσαν τα μάτς να δίνει όλο και περισσότερο χρόνο στον Τζιμίκα και να τον ξεκίνησε ως δεύτερο, πολύ σύντομα τον έκανε πρώτο. Και μετά η ιστορία είναι γνωστή. Όπως είναι γνωστή η ιστορία και της επιλογής του να πάει στη Λίβερπουλ, παρά το γεγονός ότι ήταν η δύσκολη επιλογή. Δηλαδή εγώ όταν αυτό το παιδί αποφάσιζε να πάει στη Λίβερπουλ έλεγα ναι εντάξει στη Λίβερπουλ, ποιος θα πει όχι, και μάλιστα στη Λίβερπουλ του Κλοπ. Αλλά είχα και μια σοβαρή αμφιβολία, νομίζω το είχα γράψει κιόλας τότε, ότι πάει να παίξει σε μια ομάδα που έχει τον καλύτερο αριστερό μπακ στον κόσμο, ο οποίος δεν τραυματίζεται ποτέ και είναι και βιονικός. Ναι. Που λες ρε παιδάκι μου, πού θα τον βρω εγώ το χώρο τώρα πίσω από αυτόν. Η Λίβερπουλ τα δύο προηγούμενα χρόνια επί της ουσίας δεν είχε ένα πληρωματικό αριστερό μπακ. Άμα καμιά φορά χρειαζόταν έβαζαν κάποιον κατά συνθήκη εκεί, διότι ο Ρόμπερτσον ήταν ευγενικός. Δεν κουραζόταν, δεν τραυματιζόταν, έπαιζε 50-55 μάτς το χρόνο, ακόπα. Και όντως την πρώτη χρονιά ζορίστηκε πολύ ο Τσιμίκας, ζορίστηκε βέβαια πολύ γιατί είχε και ένα σωρό ζητήματα, τραυματισμό, δύο φορές COVID. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Αλλά το καταλάβαινες ότι τον εμπιστεύονται παρά το γεγονός ότι την πρώτη χρονιά έπαιξε ελάχιστο, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπεις τις μεγάλες ομάδες να γράφεται μετά το τέλος της πρώτης χρονιάς, να τον δανείσουμε, να πάρει παιχνίδια, αρχίζουν αυτά, αν δεν τον πιστεύουν πάρα πολύ. Στη Λίβερπουλ δεν γράφτηκε και δεν ακούστηκε η παραμικρή σκέψη να δώσουν τον Τζιμίκα. Και η δεύτερη χρονιά του ξεκινάει πολύ καλύτερα. Για πρώτη φορά τραυματίζεται μετά από όσο είναι εκεί ο Τσιμίκας ο Ρόμπερτσον. Παίζει στα τρία πρώτα μάτια νομίζω του πρωταθλήματος βασικός. Κάνει παπάδες. Αρχίζουν τον αναγνωρίζουν, τον αγαπάνε. Αποκτά την εκτίμηση των συμπαικτών του. Καταλαβαίνουν ότι εδώ είναι ένα backup πολύ αξιόπιστο και πολύ αξιόλογο. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Είναι και το παιδί που είναι... όπου έγινε αμέσως αγαπητός και στα όρια του κολλητού με τον Σαλάχ, με τον Τιάγκο Μπουρουμπούρου. Τον λάτρεψε και ο Κλοπ για τον χαρακτήρα του και τα υπόλοιπα ήρθαν εύκολα. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στο κλείσιμο. Έχουμε ακόμα 6 λεπτά. Θέλω να πάμε στα εύκολα του Βικελίδης. Εντάξει, είναι ιστορικό για τον Άρη. Όλη η φετινή σεζόν δεν ξέρω πόσο έχει εκτιμηθεί από τον ίδιο τον Άρη και κυρίως από τον κόσμο του ότι ο Άρης στην δύσκολη εποχή του ελληνικού ποδοσφαίρου με τα λιγότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια ever, δεν παίρναμε ποτέ λιγότερα από αυτά που παίρνουμε τα τελευταία χρόνια, είναι μονίμως στην Ευρώπη. Ποια είναι αυτή, είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά? Ναι, τέταρτη. Πρώτη φορά. Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που βγαίνει στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν ξέρεις καμιά φορά η αλαζονία των Ελλήνων οπαδών όλων των ομάδων είναι τέτοια που ορισμένα πράγματα τα θεωρούν αυτονόητα. Εγώ λέω ότι δεν είναι αυτονόητο για τον Άρη που ερχόταν από την ταλαιπωρία της Β' Εθνικής 4 συνεχόμενες χρονιές στην Ευρώπη. Ναι, δυστυχώς για τον Άρη αυτό δεν είχε αντίκρισμα. Γιατί σταματάει πάντα το καλοκαίρι. Και φέτος το καλοκαίρι θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μην σταματήσει. Μην παίρνουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο δηλαδή 4 συνεχόμενες χρονιές και του φεύγει τα χέρια το καλοκαίρι. Να το ζήσει μια φορά ολόκληρο. Και να το ζήσει μια φορά ολόκληρο και για το πρεστίζ του και για τον κόσμο του και για την οικονομία του και το ταμείο του. Γιατί αν δεν το ζήσει ολόκληρο δεν έχει και αντίκρισμα. Δηλαδή αν δεν πει στους ομίλους δεν υπάρχει και οικονομικό αντίκρισμα.
όλες αυτές τις προσπάθειες. Και αν δεν υπάρξει το οικονομικό αντίκτυπο της Ευρώπης, δυσκολεύεσαι να μεγαλώσεις. Πώς να το μεγαλώσεις το budget χωρίς τα λεφτά της Ευρώπης? Mm. Τα λεφτά που μαζεύεις από όλα τα υπόλοιπα είναι, όσο και αν τα αυξάνεις, στο τέλος της ημέρας είναι πάντα περιορισμένα. Αυτά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά είναι μόνο τα λεφτά της Ευρώπης. Αλλά τέλος πάντων είναι σπουδαίο κατόρθωμα, γιατί ξαναλέω, το κάνει τις χρονιές με τα λιγότερα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η θεωρία λέει ότι ο Άρης τώρα μπορεί να φτιάξει ένα μεγάλο σερί ευρωπαϊκών συμμετοχών. Γιατί τώρα πάμε στις 5 ομάδες, άρα δεν χρειάζεται να αφήνει πάντα κάποιον μεγάλο έξω για να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Χρειάζεται να μην τον αφήνει τον ίδιο έξω κάποιος μικρός. Όλα αυτά πάντα σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι πραγματικά σπουδαίο κατόρθωμα, να φτάσει ο Άρης να έχει 6, 7, 8 σεζόν συνεχόμενες στην Ευρώπη. Τώρα για το πώς ήρθε αυτό, ήρθε από μία χρονιά σαν το μάτς που τον έστειλε στην Ευρώπη. Μια χρονιά που άλλοτε ήταν καλός, άλλοτε ήταν πολύ κακός, άλλοτε ήταν συμπαθητικός αλλά είχε μεγάλο πρόβλημα στον γκολ, και άλλοτε ήταν εκρηκτικός. Αυτό το μάτς με την ΑΕΚ τα είχε όλα. Δηλαδή ήταν συμπαθητικός στο πρώτο ημίχρονο, όχι καλύτερος της ΑΕΚ, αλλά ούτε και χειρότερος. Ήταν ένα μάτς που εγώ το είδα σε μαγνητοσκόπηση και άρα το είδα πολύ ψύχρεμα. Ήταν ένα μάτς που έλεγες, αν το έβλεπα live, μόλις έδωνε το πρώτο ημίχρονο, θα έλεγα, ξέροντας και την επιθετική δυστοκία και των δύο, θα έλεγα ένα γκολ όποιος βάλει θα το πάρει. Mm-hmm. Ξεκινάει ένα δεύτερο ημίχρονο με πάρα πολύ κακό Άρη. Και ξεκινάει και ένα δεύτερο, και υπάρχει και ένα δεύτερο ημίχρονο μετά το 0-1 με έναν Άρη κατάρρευσης, όπως του έχει συμβεί ορισμένες φορές την φετινή σεζόν, π.χ. Άρης Γιάννενα 0-5, π.χ. Λαμία Άρης. Ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο με έναν Άρη κατάρρευσης και ολοκληρώνεται με έναν Άρη έκρηξης, όπως επίσης έχει συμβεί σε ορισμένα μάτς φέτος, είτε τα πήρε είτε όχι, όπως το ΑΕΚΑΡΙ στο ΆΚΑ που το πήρε, όπως στα play-off, όπως το ΑΕΚΑΡΙ στο ΆΚΑ που το έχασε, αλλά ήταν τρομερό μάτς και τρομερή εμφάνιση του Άρη και στο έχασε, όπως είναι και στην Τούμπα. Είναι όλο το μάτς, είναι όλη η σεζόν του Άρη με happy end. Σπουδαίο και για τον κόσμο. Οι εικόνες από το Κλάντσβι και Λίδης ήταν πάρα πολύ ωραίες. Σωστά λέει ο Καρυπίδης να βρει αυτόν που έριξε το μπουκαλάκι και να μην τον αφήσει να μπει στο γήπεδο. Αλλά εγώ είδα πολλά παιδιά. Είδα πολλές γυναίκες. Είδα ανίποτη χαρά στο φινάλε. Το πλάνο με την κυρία που σχεδόν κλαίει. Ναι, είναι... κυρία. Η κυρία Μελίνα, την ακούσαμε το πρωί εδώ στην εκπομπή του Κριστιανού Τσαλτίδη. Θα την ακούσουμε και λίγο μετά, την ξαναβάλω. Πολύ ωραία, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, ναι, η κυρία Μελίνα. Είναι πολύ ωραία πλάνα, ρε παιδί μου. Είναι πλάνα αληθινού ποδοσφαίρου. Είναι πλάνα που τα βλέπουμε στο εξωτερικό και λέμε, κοίτα τι ωραία. Και φεύγουν από τα συνηθισμένα πλάνα στα ελληνικά γήπεδα που σε τέτοιες στιγμές βλέπεις μόνο καπνογόνα και κάπνα. Να δούμε και τα διαφορετικά πρόσωπα των ανθρώπων που χαίρονται και να δούμε και τα χαρακτηριστικά τους και τη συγκίνησή τους και τη χαρά τους, και όταν είναι πρόσωπα παιδιών ή πρόσωπα γυναικών είναι ακόμα καλύτερο, δείχνει το μέγεθος και το μεγαλείο και του στιγμής και του σπόρ γενικότερα. Mm-hmm. Έτσι είναι. Πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραίο φινάλε. Πολύ ωραίο φινάλε για τον Άρη. Σε μια σεζόν πολύ δύσκολη, που τον δυσκόλεψε το ψυχολογικό αβαντάζ, ότι όλο το χρόνο κυνηγούσε, δεν είναι εύκολο, όλο το χρόνο κυνηγούσε λόγω του μείον 6, ποτέ δεν ήταν στη θέση που ήθελε, μπήκε στα play-off την τελευταία αγωνιστική, ή την προτελευταία δεν θυμάμαι, όταν του γύρισαν και οι μείον 6, και εν τέλει, το είπα και στην τηλεόραση, δεν το λέω, νομίζει κανείς ότι το λέω επειδή είμαι στα ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, εν τέλει δικαίως το παίρνει το εισιτήριο Άρης. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, γιατί σε αυτό μπράντε φέρε με την ΑΕΚ, έτσι εξελίχθηκαν τα play-off, την νίξε και στο ΆΚΑ και στο Βικελίδης. Της πήρε 6 βαθμούς και την πέρασε. Έτσι. Οπότε δεν έχεις να πεις οτιδήποτε. Έτσι είναι. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα και αυτά που δεν προλάβαμε τώρα, αλλά και για τα αυριανά παιχνίδια, θα τα πούμε τέτοια ώρα αύριο στην εκπομπή και πάλι. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.